Και να δούμε τώρα τι αλλαγή έχουμε και στη Γερμανία. Γιατί μετά την πολιτική των ίσων αποστάσεων μεταξύ Αθήνας-Άγκυρας, η Γερμανία αλλάζει τόνο, απαντώντας μάλιστα στο Open και σε δική σου ερώτηση, Παντελή Βαλασόπουλε. Ακριβώς. Καλησπέρα. Έχουμε μια στροφή 180 μοιρών μετά την απάντηση που είχαμε προχθές της κυβερνητικής εκπροσώπου. Σήμερα, μετά την συνάντηση τη χθεσινή που προηγήθηκε Σόλτς Μητσοτάκη στο κυβερνητικό briefing, ρώτησα τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας, ο οποίος ήταν χθες στη συνάντηση αυτή, είχε βρεθεί στις Βρυξέλλες, δηλαδή ήξερε τι έγινε, ο κύριος Μπούχνετ, ήταν χθες στη συνάντηση. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τον ρώτησα τι απάντησε ο κύριος Σόλτς όταν ο κύριος Μητσοτάκης του έδειξε τους χάρτες και του μίλησε για την τουρκική προκλητικότητα. Τι του είπε, λέω, ο κύριος Σόλτς. Εκείνος επιγραμματικά, θα σου πω και θα δούμε και το βίντεο, επιγραμματικά είπε ότι συμφωνήσαμε πως πρέπει να αποφεύγονται οι προβοκάτσιες, οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και οι υπερπτήσεις είναι λάθος. Αναφέρθηκε και στις υπερπτήσεις. Ακριβώς δηλαδή αυτά που του είχε πει ο Μητσοτάκης χθες. Πρέπει να υπάρχει, λέει, σεβασμός απέναντι στους άλλους εταίρους του ΝΑΤΟ. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται με διάλογο και στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Και τέλος είπε ότι δεν γίνεται ανεκτό από τη γερμανική κυβέρνηση να αμφισβητείται η εθνική κυριαρχία ενός κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βάζει και το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ότι η Τουρκία δεν αμφισβητεί αυτή τη στιγμή μόνο τα ελληνικά σύνορα, αμφισβητεί σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο από όσο είπε σήμερα ο εκπρόσωπος του κύριου Σόλτς. Εδώ να πω επίσης ότι φαίνεται πως υπήρξε χθες συνεννόηση μεταξύ Σόλτς και Μητσοτάκη ότι σήμερα η γερμανική κυβέρνηση στο briefing που είναι καθορισμένο, είναι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και Δευτέρα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, θα γίνει μια διορθωτική δήλωση των όσων είχε πει η κυρία Χόφμαν και θα υπάρξει μια νέα στάση της Γερμανίας μετά και τα όσα είπε ο κύριος Μακρόν χθες στις Βρυξέλλες. Τα οποία τα είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, έτσι, ναι. Ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Σόλτς δεν επέλεξε αυτό το δρόμο, άφησε τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας να τα πει. Ναι, έχουμε μία για τα υποβρύχια, στάση. Παντελή, ρωτήθηκε, αν θα δοθούν τελικώς στην Τουρκία. Είχα δικαίωμα για μία ερώτηση, δεν είχα δικαίωμα για δεύτερη. Το καταλαβαίνουμε. Θα ρωτήσω την επόμενη φορά τα υποβρύχια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να ακούσουμε τι απάντησε στο Open και στον Παντελή Βαλασόπουλο, εκπρόσωπος της καγκελαρίας, το ερώτημα που του έθεσε. Das Eindringen in den griechischen Luftraum und das Überfliegen von griechischen Inseln ist nicht in Ordnung und es erscheint kontraproduktiv und entgegen dem Geist der Allianz, die Tür zu Gesprächen mit anderen Alliierten zu verschließen. Dass das Infragestellen der Souveränität von Mitgliedstaaten der Europäischen Union für uns nicht akzeptiert werden kann. Wir stehen dafür, dass man Probleme in Gesprächen löst, nicht durch Eskalation von Spannungen.